Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Φίλες και φίλοι του Αντιφώνου, καλησπέρα σας. Εν ώψη της έντονης σχετικής συζήτησης, η οποία διεξάγεται στο δημόσιο διάλογο με την επικείμενη νομοθέτηση του γάμου εκ μέρους ομοφιλοφίλων ζευγαριών και της υιοθεσίας εκ μέρους αυτών, κρίναμε σκόπιμο να ζητήσουμε τη γνώμη του διακεκριμένου καθηγητή φιλοσοφίας, κ. Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο συνέγραψε μία μνημειώδη μελέτη επί του σχετικού ευρύτερου ζητήματος που ανάγεται στο δικαίωμα, το κεντρικό μας πολιτισμικό παράδειγμα, την απανθρωπία του δικαιώματος. Η κατάθεση λοιπόν της άποψής του νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας και ενδιαφέροντος. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και είναι μεγάλη χαρά μας και τιμή μας. Για να εισαχθούμε στη σχετική προβληματική, θα θέλαμε να μας πείτε σε αδρές γραμμές, κάτι το δυνατόν, γιατί σίγουρα είναι ένα πελώριο ζήτημα, ποιες ανάγκες γέννησαν το νεωτερικό ατομικό δικαίωμα στη Δύση και ίσως αν θα μπορούσατε να μας σημειώσετε γιατί άραγε αυτό το δικαίωμα δεν γεννήθηκε ήδη στα πλαίσια της αρχαίας ελληνικής αθηναϊκής δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν αυτές οι ανάγκες? Νομίζω ότι το ερώτημά σας θίγει τη κεσαρική διαφορά των δύο πολιτισμών. Μιλάμε για δύο ριζικά διαφορετικούς πολιτισμούς στους αντίποδες ο ένας του άλλου. Ο πρώτος, ο ελληνικός ας πούμε, είναι κοινωνιοκεντρικός, για να του δώσουμε μια ετικέτα να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Ο δεύτερος είναι ατομοκεντρικός της Δύσης. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς, το σημείο διαφοράς, που είναι κέριο. Δηλαδή, για τον Έλληνα η αλήθεια προκύπτει μέσα από την εμπειρία της σχέσης. Για τον δυτικό άνθρωπο η αλήθεια προκύπτει από την adequatio rei intellectus, από τη σύμπτωση της έννοιας με το νούμενο, δηλαδή είναι ένα καθαρά ατομικό γεγονός. Είναι δύο κόσμοι, γι' αυτό και συνέστησαν τελικά, συγκρότησαν δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Θα μου πείτε, εμείς μαθαίνουμε στα σχολιά και όλη η Ευρώπη καυχάται ότι αυτή συνεχίζει την αρχαία Ελλάδα και ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν η αναγέννηση και ο διαφωτισμός κλπ. Αυτό είναι πολύ... Δεν ξέρω, είναι άκοψο ίσως να το διαγράψουμε, αλλά για να κάνουμε μια συζήτηση διερεύνησης πρέπει να διαγράψουμε αυτή τη βεβαιότητα και να αναζητήσουμε τις διάφορες προσεγγίσεις που μπορούμε να κάνουμε στο φαινόμενο αρχαία Ελλάδα και νεότερος δυτικός πολιτισμός ή δυτικός πολιτισμός. Υπάρχει μια κεσαρική διαφορά. Θα μπορούσαμε να ψηλαφίσουμε το κέντρο της σχετικής διαφοράς στο γεγονός ότι στα πλαίσια της Δύσης μετά το διαφωτισμό υπήρχε μια ανάγκη αμυντικής θωράκισης του εγώ που δεν συνέτρεχε στο πλαίσιο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Είναι ένα ερώτημα που θέλει διερεύνηση. Η πρόχειρη γνώμη μου και αυτό που έχει κατασταλάξει σε μένα σαν συμπέρασμα από ό,τι έχω διαβάσει για αυτά τα θέματα, είναι ότι δεν υπήρξε μία επιλογή με σκοπιμότητα. Γεννήθηκε. Και τα δύο παραδείγματα γεννήθηκαν. Γεννήθηκαν ως ανάγκη, ως κοινή ανάγκη. Για τον δυτικό άνθρωπο η κοινή ανάγκη είναι η ατομική κατοχήρωση. Και έτσι δημιουργήθηκε ο πολιτισμός του κόγκιτο που λέμε. Mm-hmm. Ο πολιτισμός του σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Εγώ με τη σκέψη μου συνιστώ την ύπαρξη. Δηλαδή η λογική σύλληψη ταυτίζεται με την οντολογική πραγματικότητα. Mm-hmm.
στην ελληνική παράδοση αυτό είναι αδιανόητο. Ναι, να πω το αντίθετο, αντίστοιχο. Στην ελληνική παράδοση ξεκινάμε με τη λέξη πρόσωπο, που είναι η πρόθεση προς και το ουσιαστικό όπως, γενική όπως. Πρόσωπο σημαίνει έχω την όψη προς κάποιον, κάτι. Είμαι έναντι. Δηλαδή δηλώνει σχέση. Μια αναφορικότητα. Ακριβώς. Αυτή είναι η κεσαρική διαφορά, η οποία, επαναλαμβάνω, δυστυχώς δεν είναι κατανοητό. Μας μαθαίνουν στα σχολιά μας εντελώς τα αντίθετα, ότι η αρχαία Ελλάδα γέννησε τον νεότερο διαφωτισμό, ας πούμε, κατά τέτοιες ανοησίες, που πρόκειται για παιδαριωδίες, για αναλφαβητισμό. Η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα, η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία δεν έχει να κάνει τίποτα με τον πολιτισμό των δικαιωμάτων. Μα τίποτα. Ο πολιτισμός των δικαιωμάτων είναι μια ατομοκεντρική θωράκιση, η θωράκιση των εγώ, του εγωισμού, της εγωίτητας, όπως και το κόγκιτο έργο σου. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Η ύπαρξη καθορίζεται από τη σκέψη μου, όχι από κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι χαρισμένο, δεδομένο, προσφερόμενο, το οποίο το συλλαμβάνω με τη σκέψη και το πιστοποιώ με τη σχέση, αλλά είναι μόνο ό,τι συλλαμβάνω με τη σκέψη. Αν το συλλαμβάνω με τη σκέψη, υπάρχει. Υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ψυχολογική ανάγκη από πίσω που έχει σχέση με την εμπέδωση ενός συστήματος ασφάλειας στο υποκείμενο. Αυτό δεν ξέρω να το εξηγήσω. Ίσως μπορούσα να το ερευνήσει κανείς. Αλλά όταν επισκοπούμε κατά κάποιο τρόπο μια ιστορική περίοδο τόσο μεγάλη, είναι δύσκολο να εξάγουμε ψυχολογικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Μοιάζει ότι η ανάγκη της βεβαιότητας, η ανάγκη του κόγκιτο, η επιβεβαίωση της ύπαρξης από τη σκέψη, είναι μια ανάγκη κατασφάλισης του ανθρώπου, του εγώ. Είναι δηλαδή ένα αντανακλαστικό άμυνας, mm-hmm. από το οποίο αν απελευθερωθεί ο άνθρωπος, όπως συνέβη αυτό με τρόπο έκτακτο και μοναδικό στην ιστορία, κυρίως με την Ιωνική φιλοσοφία στη Μικρά Ασία, η αλήθεια είναι κάτι άλλο. Είναι η μη λήθη, η μη απόκρυψη, η φανέρωση, το εις φως έρχεστε, η εμφάνεια. Mm-hmm. Μιλάμε δηλαδή, και αν δεν γίνει συνειδητό αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει καμία συζήτηση για μια κεσαρική διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό της Δύσης και στον πολιτισμό τον αρχαίο ελληνικό, και τον ελληνικό όσο μπόρεσε να επιβιώσει, mm-hmm. στη συνέχεια. Τώρα, για να εισαχθούμε σιγά σιγά και στην ειδικότερη προβληματική της σημερινής συνάντησης, το δικαίωμα αναφέρεται μόνο στο επίπεδο της συμπεριφοράς ή μπορεί να αναφέρεται και στο καθαρά ανθρωπολογικό πεδίο και δει στη βάση των εγγενών και φυσικών χαρακτηριστικών του υπάρχει? Αν το δεχθούμε τη δεύτερη εκδοχή, ποιος δίνει την εγκυρότητα σε αυτή την νοητική προσέγγιση ώστε να ιδρύει πράγματα? Εάν δηλαδή η νοητική σύλληψη αρκεί για να βεβαιώνει το υπαρκτό, τότε αυτή η νοητική σύλληψη, η οποία ποικίλει, είναι μοναδική και ανώμια και ανεπανάληπτη σε κάθε άνθρωπο. Έχουμε ένα χάος, χανόμαστε μέσα στην πολλαπλότητα. Γι' αυτό και οι προσπάθειες να καταλήγουμε σε κώδικες. Έχουμε ένα γλωσσικό κώδικα, ένα κώδικα λογικής, ένα κώδικα ταξιθέτησης των γνώσεων, της εμπειρίας κλπ. Συνεπώς είναι δύσκολο να πούμε ότι έχω δικαίωμα να έχω ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά τα
οποία δεν διαθέτω στη βάση της εγγενής μου ύπαρξης. Δεν μπορώ να είμαι ψηλότερος, για παραδείγματος χάρη. Δεν μπορώ να είμαι. Σίγουρα. Σίγουρα, και νομίζω και των πραγμάτων φανερό. Επειδή σιγά σιγά ακόμη και αυτή η αυτονόητη προσέγγιση μοιάζει να είναι ένα ζητούμενο. Όχι, βλέπετε ότι το πρόβλημα έχει προχωρήσει τόσο πολύ που ο σημερινός άνθρωπος απαιτεί να καθορίζει και το φύλο του. Το φύλο με ύψιλον. Απαιτεί να είναι ελεύθερος να διαλέξει αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτά είναι τερατώδη πράγματα. Δεν μπορούν να συζητηθούν. Δεν υπάρχει περιθώριο να συγκυφθούν. Έχει αυθαιρεσία στο απόλυτο μέγεθος. Το περίφημο δικαίωμα στη διαφορά ως εκδήλωση της περιβόητης αρχής του πλουραλισμού, βλέπουμε τελικά να υπάγεται μια τέτοια αυτονόμηση του ατόμου προς το σκοπό θωράκισής του, ώστε να καταλήγει πια να ζητείται η θεσμοποιημένη άρνηση της πραγματικότητας, και άραγε ποια μπορεί να είναι σε συλλογικό επίπεδο μια θεσμοποίηση της άρνησης πραγματικότητας. Στο τελευταίο, αν μπορέσουμε να απαντήσουμε, θα ήταν, είναι η προσπάθεια να γίνει ένα δίκαιο το οποίο να πολιτοποιεί την επιλογή του ατόμου. Επιλέγω, άρα είμαι ελεύθερος. Επομένως επιλέγω να είμαι μισός άντρας, μισή γυναίκα, ή επιλέγω να θέλω να σας στήσω εσάς μια ενέδρα και να σας εξοντώσω. Ουσιαστικά είναι μέσα στην ίδια λογική. Το δικαίωμα της επιλογής, το δικαίωμα της να πραγματώνεται η εκάστοτε βούληση του ανθρώπου, οδηγεί στη ζούγκλα απευθείας. Και νομίζω είναι φανερό αυτό, και σαν μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό και το ερώτημα πάντοτε ήταν πώς θα συγκροτηθεί κοινωνία αναγκών, επομένως κοινωνία σχέσεων, πάνω στην οποία βασίζεται όλο το ανθρώπινο φαινόμενο. Αρχίζει από την επαγγελματική διαφοροποίηση. Εσείς είστε μαραγός, εγώ είμαι σιδεράς, ο άλλος είναι δεν ξέρω τι. Διακρίνουμε επιδεξιότητες ή προτιμήσεις, οι οποίες μας οδηγούν σε ένα πρακτικό αποτέλεσμα με μια ωφελημότητα. Ωφελημότητα η οποία θέλουμε να έχει μια ευρύτητα. Γιατί με αυτή την ευρύτητα οργανώνουμε τη ζωή μας. Θέλω να χτίσω ένα σπίτι γιατί παντρεύομαι. Θέλω μαστόρους οι οποίοι να ξέρουν να είναι χτιστάδες. Θέλω μαραγκό να φτιάξει τις πόρτες και τα τραπέζια. Θέλω. Νομίζω ότι δεν είναι μείνω περισσότερο, είναι πολύ φανερό. Φανερό, αλλά σήμερα αγνοημένο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιλέξω. Και δεν επιλέγω το φίλο μου, και αυτό θέλει πραγματικά μια προσοχή πάρα πολύ. Τι θα πει επιλέγω τη σεξουαλική μου προτίμηση. Μ' αρέσουν αυτές οι τεχνικές του σεξ κλπ. Αυτά είναι ανόητα πράγματα, δηλαδή χωρίς νόημα. Εμένω πολύ σε αυτό που θίξατε, ότι δηλαδή στο δικαιωματοκεντρικό, ας το πούμε έτσι, παράδειγμά μας μετά το διαφωτισμό, το βουλητικό στοιχείο παίζει κέρια σημασία και όσο φαίνεται περισσότερο. Βλέπετε δηλαδή ουσιαστικά στο κέντρο της... Να μην το πούμε, σας διακόπτω, μην το πούμε βουλητικό απλώς. Θα έλεγα το ενορμητικό στοιχείο. Ναι, η θέληση πάντως, δείξατε πάρα πολύ το ζήτημα της θέλησης. Είναι δηλαδή μια θέληση για δύναμη τελικά καταλήγει, μια θέληση για κυριαρχία. Αυτό τελικά φαίνεται ως κυρίαρχο στοιχείο. Μπορεί να καταλήγει και εκεί, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει από την απέτηση του εγώ να αυτοθωρακίζεται. Εκεί κάνουμε, στην θεωρητική γλώσσα της φιλελληνικής φιλοσοφίας, κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην φύση και στο πρόσωπο.
Η φύση είναι δεδομένη κοινή για όλους. Έχουμε όλοι ορέξεις, επιθυμίες, ένστικτα κλπ. Και έχουμε και την ελευθερία να μεταποιούμε αυτές τις απαιτήσεις της φύσης, να τις μεταποιούμε σε γεγονός σχέσης. Και γι' αυτό διαφέρει ένας βιασμός από έναν έρωτα. Βλέπετε ότι στη βάση αυτής της πλουραλιστικής λογικής που άγει ίσως σε μια σχετικοποίηση των πάντων, καταλήγουμε κατά πλάσμα δικαίου να θεσμοποιείται η ισοσθένεια άνισων προτάσεων βίου, δηλαδή ότι αντικειμενικά κάθε πρόταση βίου μπορεί να θεωρηθεί ισοσθενής με οποιαδήποτε άλλη, ακόμη και αν η κοινωνία με βάση την κοινή λογική, την πείρα, τον καθιερωμένο τρόπο του βίου της απορρίπτει συνολικά. Δηλαδή, μήπως φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία εγμαλωτίζεται εν όψη αυτής της ισοσθένειας και αφοπλίζεται, ώστε να μπορεί να θεσμοποιηθεί οποιαδήποτε πρόταση βίου από οποιαδήποτε ομάδα για οποιοδήποτε θέμα, ακόμη και αν η κοινωνία της απορρίπτει, ακριβώς διότι θεωρείται ότι κάθε πρόταση είναι ισοσθενής με κάποια άλλη με βάση την σχετικοποίηση των πάντων που γεννά η αρχή του πλουραλισμού. Ναι, νομίζω ότι δώσατε την απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Υπάρχουν τα ενδεχόμενα και οι δυνατότητες. Μάλλον ότι οι δυνατότητες και τα ενδεχόμενα. Οι δυνατότητες των επιλογών. Γι' αυτό και μπορούμε, υπάρχει η θέληση δηλαδή όπως την λέμε. Και η θέληση δεν είναι ένα κοινό δεδομένο. Δεν έχουμε ή όλοι την ίδια θέληση. Ο κάθε ένας ασκείται από μικρό παιδί, και εδώ παίζει ρόλο η αγωγή, στο τι να θέλει. Αν ένα παιδί το μάθουμε ό,τι θέλει και πατάει το πόδι του να το έχει και το απαιτεί χτυπώντας τα πόδια του και να κλαίγοντας να το έχει, ετοιμάζουμε έναν άνθρωπο αντικοινωνικό, έναν άνθρωπο εγωπαθή, έναν άνθρωπο υπερφύαλο. Όλα αυτά τα ετοιμάζουμε με την αγωγή του παιδιού. Εάν μάθει το παιδί να αγαπάει τη χαρά του άλλου, να κάνω κάτι για σας που να σας δίνει χαρά και αυτό να μου δίνει και εμένα χαρά, να μην πρωτεύει η ατομική μου επιθυμία, το ατομικό μου συμφέρον, η ατομική μου φαντασία, οτιδήποτε, αλλά η σχέση, η μοιρασιά, η μετοχή. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει μια έμφαση στην επιθυμία του ατόμου και προφανώς σε αυτό που νιώθει και αισθάνεται ως βασική συνιστώσα του πώς συμπεριφερόμαστε και πώς υπάρχουμε. Αυτή η αιμονή, τολμώ να πω, στο τι νιώθει ο άνθρωπος και τι αισθάνεται, πιστεύετε ότι φτάνει τελικά να γεννά μια νέα ηθική πέρα από την διάκριση αρετής και κακίας? Με την έννοια που δίνουν τα συμφραζόμενα, θα έλεγα ναι. Μην ξεχνάμε ότι και η πολιτική του Στάλιν ήταν μια ηθική στάση. Υποτίθεται ότι σκόπευε στο κοινό όφελος. Αλλά η σκόπευσή του απαιτούσε όποιος έχει αντίληψη να κόβει το κεφάλι. Δηλαδή η σχηματοποίηση την οποία επέβαλε στην ανθρώπινη νόηση ο λεγόμενος διαφωτισμός, για ποιους λόγους και για ποιες ιστορικές συνθήκες, είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο θέμα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι είναι η σκληρότερη τυραννία, η απανθρωπία. Όταν μιλάμε για απανθρωπία του δικαιώματος, κάτι εννοούμε συγκεκριμένο ιστορικό, ένα ιστορικό δεδομένο. Βλέπετε πως πάμε σε αυτό που κάποιοι έχουν ονομάσει συγκινησιοκρατία,
Δηλαδή ένα σχετικισμό στα πλαίσια της ατομικής αίσθησης πραγματικότητας, της ατομικής συγκίνησης ή και της ατομικής θυματοποίησης, και αυτό διαμορφώνει έναν άλλο τρόπο βίου. Δεν θα έδινα τόση σημασία στη συγκίνηση, γιατί είναι μια δευτερεύουσα έκφραση του ψυχισμού μας ίσως. Θα έλεγα ότι ίσως να φωτίζουμε κάπως τα πράγματα με τη βοήθεια των ορισμών. Έχω εμπιστοσύνη στους ορισμούς. Και νομίζω ότι στην ελληνική παράδοση είχαν ένα πρωτείο. Αλλά ο ορισμός δεν είναι να ορίζω εγώ. Είναι να ορίζουμε όλοι μαζί. Δηλαδή να καθορίζουμε τα όρια με κοινή συμφωνία. Αλλιώς αν εγώ ορίζω έτσι και εσείς αλλιώς, δεν θα συναντηθούμε ποτέ, δεν θα ικανοποιήσουμε καμία ανάγκη. Μοιάζει αυτή η δικαιωματοκεντρική προσέγγιση να γεννά κάτι ίσως πρωτόφαντο στην παγκόσμια ιστορία, να αναπτύσσει μία ηθική που δεν το σμιλεύει το εγώ, αλλά απλώς το κολακεύει. Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραία η ερώτηση και θα θέλει ανάπτυξη, αλλά καταρχήν εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Ένα ερώτημα, για να πάμε και λίγο και στην νομική διάσταση σχετικού προβληματισμού, είναι το εξής. Πιστεύετε μπορεί να οικοδομηθεί ένα νομικό δέον αυτόνομο χωρίς σύνδεσή του με μια πηγή οντολογίας θεολογικού ή κοσμολογικού χαρακτήρα που να καθορίζει το είναι των πραγμάτων, δηλαδή την ουσία τους, την αιτία, το σκοπό τους, και τελικώς το οποίο τελικώς θα αντλεί από ένα άλλο υπέρτερο δέον το οποίο αγωνιζόμαστε να ψηλαφίσουμε. Μπορεί δηλαδή το δέον το νομικό να ανατροφοδοτείται ουσιαστικά από τη λογική της αμυντικής του θωράκης του εγώ και ο εμόνων. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αποδείξει ότι μπορεί. Δηλαδή αυτονομείται η σχέση, αυτονομείται από την, από τον σχετικό χαρακτήρα της, δηλαδή πώς να το πω, από τη σχέση σημαίνει να μοιραστούμε κάτι, να συναντηθούμε σε κάτι και να το προσεγγίσουμε και να το μοιραστούμε κατά κάποιο τρόπο. Όμως αυτό το οποίο υπενιχθήκατε εσείς, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι μπορεί να παρακάμψουμε τη σχέση. Είναι ένας αγώνας του δικαίου να ψηλαφίσει το απόλυτο ή όχι? Κοιτάξτε, είναι μια προθύστερη ερώτηση. Γιατί προϋποθέτει, για να απαντηθεί, προϋποθέτει να συνοηθούμε τι είναι δίκαιο. Είναι μια σύμβαση ή είναι κάτι δεδομένο? Και από ποιον δεδομένο και με ποια αυθεντία δεδομένο? Εδώ ξαναγυρνάμε σε αυτό που ήδη είπαμε, ότι ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός διαφοροποιείται από τον ευρωπαϊκό και νεότερο και σαρικά, δηλαδή δεν υπάρχει γέφυρα, δεν μπορούμε να τα βολέψουμε και τα δυο. Θα μου πείτε, στην Ελλάδα υπήρξε περίοδος της τουρκοκρατίας όπου άνθησε ο θεσμός της κοινότητας. Ακριβώς, μπράβο. Ο θεσμός της κοινότητας δεν ήταν κάτι επιθετικό, κάτι διαφορετικό. Ήταν μια άλλη αντίληψη της συλλογικότητας. Ότι συνυπάρχουμε όχι για λόγους χρηστικούς, αλλά συνυπάρχουμε γιατί αυτό μας δίνει χαρά ζωής. Και η κοινωνία των σχέσεων, εγώ όταν ήμουν πτυχιακός στο δημοτικό σχολείο πρόλαβα, που στο δημοτικό σχολείο ακόμα τότε υπήρχε η σουηδική γυμναστική, τη λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί τη λέγανε σουηδική. Πάντως ήταν η γυμναστική την οποία κάναμε όλα τα παιδάκια μαζί την ίδια κίνηση. Τα χέρια ή τα πόδια ή το βάδι ή δεν ξέρω τι. Αυτό έχει τεράστια, κατάλαβα με τον καιρό, έχει τεράστια παιδαγωγική και ψυχολογική σημασία. Κάνεις κάτι μετέχοντας σε κάτι κοινό. Όχι κάνεις κάτι επειδή σ' άρεσε εσένα.
Και ενώ όλοι περπατάνε έτσι, εσύ δεν περπατάς αλλιώς. Mm-hmm. Συντονίζεσαι σε ένα κοινό έργο. Χωρίς να εγκλωβίζεται το εγώ. Μα ακριβώς επειδή εγκλωβίζεται το εγώ. Γιατί αν μία μόνο το εγώ είναι αντιφάγω. Μάλιστα. Θα θέλει όλα υποταγμένα σε αυτό. Συνεπώς, εξ αφορμής και αυτής της ωραίας απάντησης, ποια είναι η σχέση δικαιώματος και ελευθερίας? Η άσκηση δικαιώματος είναι πάντοτε άσκηση ελευθερίας? Όταν ασκώ το δικαίωμά μου, ναι. Άρα με έναν τρόπο θέτω τα όρια μου στους άλλους και ενδεχομένως και διεκδικώ πράγματα, είναι έκφραση ελευθερίας? Είναι έκφραση ελευθερίας στο ποσοστό που το κάνω αυτό, το επιχειρώ αυτό, προκειμένου να κοινωνήσω την αλήθεια και την ύπαρξη και τους στόχους της. Mm-hmm. Εάν το κάνω, για ποιο άλλο, με ποιο άλλο κίνητρο μπορώ να το κάνω? Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο. Μήπως... Η χρησιμότητα ή η αλήθεια. Αυτά τα δύο κίνητρα υπάρχουν. Το χρήσιμο είναι με βολεύει. Για εξ λόγους με βολεύει να κάνω παρέα μαζί σας. Το άλλο, η αλήθεια, είναι ότι αληθεύω, δηλαδή πραγματώνω την ύπαρξή μου με τη σχέση και όχι απλώς διακοσμώ τη συμπεριφορά μου ή προσλαμβάνω κάποια στοιχεία και τα κάνω δικά μου. Άρα αντιδιαστέλλεται τη χρησιμότητα προς την αλήθεια και από ό,τι μπορώ να ψηλαφίσω από την απάντησή σας, θεωρείτε ότι το δικαίωμα δεν είναι έκφραση, η άσκηση του δικαιώματος δεν συνιστά. Παραμένει στα δικά μου αυτιά, αναλύωτη και αιώνια, η φράση του Αριστοτέλη, το ζητήν απανταχού το χρήσιμον, οίκιστα αρμόζει της μεγαλοψύχης και ελευθερίης. Το να ζητάς πάντα παντού το χρήσιμο, αρμόζει ελάχιστα, καθόλου δεν αρμόζει στους μεγαλόψυχους και στους ελεύθερους ανθρώπους. Άρα ο Σάκης προτεύει το στοιχείο της χρησιμότητας κατά την άσκηση ενός δικαιώματος, πιθανότητα οδηγούμαστε στην αντικειμενικοποίηση, την πραγμοποίηση του άλλου. Οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων, δεν στο γύρω μας. Οδηγούμαστε σε μορφές υποταγής. Υποτασσόμαστε, υποτίθεται εκούσια, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Σε νόρμες, σε νομοθεσίες, σε προτεραιότητες, ιεραρχήσεις, πράγματα, θάματα. Καταλαβαίνετε, να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Πώς λειτουργούσε ψυχικά στον αρχαίο Έλληνα η μετοχή του στην εκκλησία του Δήμου και πώς λειτουργεί στον σημερινό Έλληνα η ημέρα των εκλογών που πάει να ψηφίσουν ακόμα και κάποιους πολιτευτές. Είναι δύο στους αντίποδες, δύο κόσμοι, δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής. Mm-hmm. Η δημοκρατία, το κράτος του Δήμου, όταν πάντες ομοδοξούσι και έκαστος επί μαρτύρι, όταν όλοι έχουν ομού την δόξα, δηλαδή γνώμη, έχουν την ίδια γνώμη και κάθε ένας την επιβεβαιώνει. Τότε έχουμε ελευθερία, τότε έχουμε δημοκρατία, κράτος του Δήμου, τότε έχουμε πολιτική, την ζωή της πόλεως κλπ. Είναι τόσο ξεχασμένα αυτά τα στοιχειώδη πράγματα που πράγματι είναι να θρηνεί κανείς. Θα πρέπει να είναι μια θρηνοδία. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα να υπήρχε ένα κόμμα θρηνοδίας. Για να επεκτείνουμε λίγο τον προβληματισμό μας περαιτέρω, στη φύση, κύριε καθηγητά, υπάρχει κάποιο κρυμμένο δεοντολογικό στοιχείο? Στην φύση, στη φυσική πραγματικότητα, στη φύση, υπάρχει κάποιο κρυμμένο δεοντολογικό στοιχείο που με έναν τρόπο υπαγορεύει ένα ήθος, τολμώ να πω, ή έναν τρόπο του υπάρχει? Κοιτάξτε, νομίζω πάλι από την ιστορική πείρα, αν ψάξουμε, νομίζω ότι οι Έλληνες έβλεπαν στη φύση έναν κόσμο, δηλαδή ένα κόσμημα, ένα τρόπο να συνυπάρχουν τα πράγματα.
αρμονίας, τάξης, ομορφιάς. Ακόμα και η βία, η απειλή, το άγριο θηρίο κλπ. Ήταν μέσα στα δεδομένα αυτού του φυσικού γίγνεσθε, το οποίο μοιάζει να είναι, όπως το είπαμε σε αργότερα η έξυπνη, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ή το δίκαιο του ισχυροτέρου κλπ. Αλλά αυτό είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει το αντίθετο. Δεν θα υπήρχε ελευθερία αν δεν υπήρχε το ενδεχόμενο της δουλείας, της υποταγής. Είναι μέσα στο κλίμα αυτό που συνιστά την ανθρώπινη ελευθερία. Αν ο άνθρωπος έκανε ό,τι κάνει μόνον με έναν τρόπο, με αυτόν που καθόριζε η φύση, τότε δεν θα υπήρχε ελευθερία. Όπως δεν υπάρχει στα ζώα ελευθερία, δεν μπορούν να επιλέξουν. Ωστόσο, το καταφύσιν παντελώς ανέφικτο μπορεί να γίνει κατά σύμβαση εφικτό. Θα μπορούσατε να μας διαγράψετε κάποια κριτήρια ενδεχομένως βάσει των οποίων η μίμηση της φύσεως μπορεί να ενταχθεί στο συμβατικό, στο νομικό πεδίο? Βέβαια. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί αυτή η μίμηση να οδηγεί σε μια ανθρωπολογική αλωτρίωση? Βέβαια, είναι όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντούσα θετικά. Διότι τίποτα δεν είναι, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και στο χώρο της φύσης, χρησιμοποιούμε μια περιγραφική και αντίληψη και μια προσπάθεια να καταλάβουμε τις ιδέες που υπηρετούνται, τις ιδέες, όχι, διαγράψτε αυτή τη λέξη, τους στόχους που υπηρετούνται με τη σχέση ή με τη ρήξη ή με την οποιαδήποτε διαφωνία. Όλα εξαρτώνται από το τι είναι το ποθητό, τι είναι η επιθυμία, τι είναι ο στόχος μας. Η πόλης ήταν ένα κατόρθωμα των ανθρώπων, γι' αυτό και τους έδινε χαρά να είναι πολίτες, τα τιμή. Τόσο που αν δεν είσαι πολίτης, δράξε το που να ζεις. Αν δεν είσαι πολίτης, παίρνεις το κόνιο και ξεμπερδεύεις. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία το ότι τα πάντα στην ελληνική οπτική προϋποθέτουν μια στόχευση της αρμονίας, της τάξης, της κοσμιότητας, δηλαδή των καταλόγων σχέσεων. Οι σχέσεις να είναι καταλόγων, οι σχέσεις να είναι για τον χαρά της σχέσης. Αν καταλαβαίνω καλά το ερώτημά σας, γιατί είναι λίγο γενικό. Αυτό το οποίο καθορίζει τα πράγματα δεν είναι ούτε τι είναι η φύση καθεαυτήν, ούτε τι είμαι εγώ καθεαυτόν. Είναι η σχέση μας. Η σχέση είναι το πεδίο της ελευθερίας ή της άρνησης της ελευθερίας. Αν εγώ γίνομαι δούλος της φύσης και ας πούμε για την αρχαία Ελλάδα, αν δεν απατώμε από τη συνάγω ίσως αυθαίρετα, η αλογία ήταν η υπέρβαση των ορίων που έχει η φύση. Πεινάω, θα φάω λίγο, θα φάω όσο αρκεί για να χορτάσω. Εάν στα ρωμαϊκά συμπόσια που έτρωγαν, πήγαιναν έξω, έκαναν εμετό ό,τι έφαγαν, ξαναγύραγαν, έτρωγαν για την ειδονή της κατάπωσης. Αυτό είναι παραφύσιν. Αυτό είναι έξω από την αλήθεια της φύσης. Είναι ένα ψεύδος ύπαρξης.
σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ, κραυγάζουν αυτές τις αρχαιοελληνικές διατυπώσεις χωρίς να το καταλαβαίνουν. Πραγματικά προέχει σήμερα η αίσθηση της ευχαρίστησης, η αίσθηση, ούτε καν η ίδια ευχαρίστηση. Η διαφήμιση τι είναι? Να σου φτιάξουν την ατμόσφαιρα, να έχεις όρεξη για κάτι και ας μην έχεις λεφτά να το πάρεις. Κάθονται οι άνθρωποι και βλέπουν με τις ώρες διαφημίσεις στην τηλεόραση. Είναι προϊόντα τα οποία θα τα επιθυμούσαν, αλλά δεν έχουν λεφτά να τα αποκτήσουν. Δεν έχει σημασία, είναι ένα είδος ειδονής, είναι η ψευδαίσθηση. Ο Νίτσε είχε πει μια φοβερή κουβέντα, γιατί ξέρει καλά η σκύλα, η διπάθεια, να ζητιανεύει ένα κομμάτι κρέας όταν της αρνούνται ένα κομμάτι πνεύμα. Να ζητιανεύει ένα κομμάτι, ναι, όταν της αρνούνται ένα κομμάτι πνεύμα. Mm-hmm. Το βρίσκω ότι είναι μεγαλοφιές, ιδιοφιές. Ζητιανεύει ένα κομμάτι κρέας όταν της αρνούνται ένα κομμάτι πνεύμα. Δηλαδή, η δίψα του ανθρώπου, η αναζήτηση του ανθρώπου δεν είναι απλώς να ικανοποιήσει φυσικές ορέξεις. Mm-hmm. Για να λειτουργήσεις σαν άνθρωπος, καταρχήν πρέπει να μπεις στην αλήθεια της σχέσης. Και σχέση θα πει να υπερβείς το εγώ σου. Και να υπάρξεις ως προς τον άλλον και για τον άλλον. Σας εκπλήσει το γεγονός ότι στα πλαίσια του δικαιωματοκεντρικού πολιτισμικού μας παραδείγματος, παρά το γεγονός ότι πρωτεύει η αξία της αμυντικής θωράκισης του εγώ, πλέον έχουμε μια απίστευτη έκφραση βίας και ενδεχομένως και αποκτήνωση, κάποιος θα μπορούσε να πει. Δηλαδή, μήπως τελικά αυτή η άμυνα του εγώ κρύβει πολύ περισσότερη επίθεση από ό,τι νομίζουμε? Δεν ξέρω, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω τη στάθμιση. Είναι, μάλλον μοιάζει να είναι μεγαλύτερη, ισχυρότερη. Διότι αυτό το οποίο λέμε εγώ δεν είναι απλώς μια ψυχολογική κατηγορία. Το εγώ είναι ένας τρόπος ύπαρξης, μάλλον ο εγωκεντρισμός είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Υπάρχει το εγώ και υπάρχει και η κοινωνία. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Το κοινωνό, όλοι το, ακόμα πιστεύω το καταλαβαίνουμε, είναι μετέχω από κοινού στη ζωή με κάποιους άλλους. Δηλαδή συντροφή μου, στη χαρά μου, στη λύπη μου, σε όλα αυτά, μετέχω κατά μετοχήν. Ενώ πιο είπα σαν αντίθετο της ελευθερία και χρησιμότητα. Ενώ η χρησιμότητα είναι μια διρεκτίβα. Θες να αποθήσεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Είναι, πώς να το πω, δεν έχει ούτε καν περιπέτεια, θα έλεγα, ελευθερίας, όπως έχει η σχέση. Στο πλαίσιο του εγωκεντρισμού γινόμαστε δούλοι του εαυτού μας ή τύρανοι των άλλων, ή αυτό είναι ένα και το αυτό? Δεν ξέρω να κάνω τη διάκριση. Νομίζω πρωταρχικά δούλοι του εγώ μας, δηλαδή μιας εγωπάθειας, όπως τη λέμε πιο συγκεκριμένα, δηλαδή ενός εγωκεντρισμού, μιας άγνοιας ή παρορμητικής απόθεσης του άλλου και των δεσμεύσεων που μας δημιουργεί η παρουσία του άλλου, η σχέση με τον άλλο. Για να έχω μια σχέση ανθρώπινη, πρέπει να παραιτηθώ από κάποιες ορέξεις μου εντελώς ατομοκεντρικές. Πρέπει να κοινωνήσω την ύπαρξη και τις προσδοκίες και τα όνειρα και τις επιθυμίες και όλα αυτά. Υπάρχουν ιστορικοί εθισμοί στην ελληνική κοινωνία που μαρτυρούν μια ανορθολογική και μάλλον ανεπίγνωστη αποστασιοποίηση από τη λογική του δικαιώματος? Αν υπάρχουν ακόμα. Αν υπήρχαν και αν υπάρχουν. Νομίζω ότι όλο το κίνημα του κοινοτισμού που επέζησε όλο το 19ο και τον 20ο αιώνα περίπου,
η συνείδηση της ανάγκης ότι δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ελληνισμός και Ελλάδα ειδικά αυτή η εκφάνιση του πολιτισμού με καταργημένη την κοινότητα, όταν δεν λειτουργεί κοινότητα, κοινότητα ως κοινωνία σχέσεων. Οι άνθρωποι ζούσαν κοινωνώντας τη ζωή, την ύπαρξη, την ανάγκη. Και αυτό και είχαν την δυνατότητα να λένε μετά, στο χωριό φτιάξαμε πλατεία, στο χωριό φτιάξαμε βρύση, στο χωριό φτιάξαμε εκείνο. Ήταν όλοι από κοινού. Και αυτό φαινότανε, είναι συναρπαστικά αυτά τα δεδομένα, τα ιστορικά, που δυστυχώς ούτε μας τα διδάσκουν, ούτε μας τα πληροφορούν. Μάλλον για να ανταποκριθεί σε μία ανάγκη, δεν ήταν μια ατομική, ένα ατομικό βάρος, ήταν κάτι που το μοιραζόσουν. Γι' αυτό και είπα, φέτος είχα πολύ σιτάρι, θα βοηθούσα στην κοινότητα περισσότερο, με μεγαλύτερη προσφορά. Ο άλλος είχε λιγότερο, λιγότερο. Δηλαδή φεύγουμε από μηχανιστικές και ορθολογικές σχηματοποιήσεις και πηγαίνουμε στο γίγνεσθε της κοινωνίας των σχέσεων. Στο γίγνεσθε αυτό που συνιστά τη ζωή ως πρόοδο, ως συνεχή αναζήτηση στόχων κοινών, χαρά ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι πολύ ωραία θεωρητική προσέγγιση, έχετε να μας πείτε εσείς κάποιο γεγονός που ίσως το μαρτυρεί με μεγαλύτερη ενάργεια αυτήν την, τους ιστορικούς εθισμούς που αρνούνται ίσως αυτή την ατομοκεντρική προσέγγιση του ατομικού συμφέροντος. Δεν τον αρνούνταν συνειδητά. Ήταν αυθόρμητο, ήταν αυτονόητο. Είμαστε κοινότητα. Γι' αυτό και φέτος εγώ έχω πολύ σιτάρι. Εσείς έχετε λίγο σιτάρι, θα το μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή η σοδειά, αν δεν μοιραστεί η σοδειά, θα μοιραστεί η υποχρέωση προς την πολιτεία. Φόρου. Ο φόρος μου. Δεν ήταν, ο φόρος της κοινοτήτων σε όλη τη διάρκεια της Σοκρατίας και στο Βυζάντιο. Ο φόρος των κοινοτήτων δεν ήταν σταθερός. Μπορεί να ήταν σταθερός συνολικά. Το τάδε χωριό θα πληρώσει τόσο. Αλλά ποιος θα τα δώσει, κρινότανε από τη χρονιά. Φέτος εσείς είχατε πολύ καλή σοδειά, εγώ είχα πολύ. Θα πληρώνατε περισσότερα εσείς, λιγότερα εγώ. Το χρόνο το αντίθετο. Μπορεί να είχα εγώ καλή σοδειά. Αυτή η ευελιξία συνιστά κοινωνία. Δεν είναι ένα κόλπο, ούτε ένα έβριμα για να περνάμε καλύτερα. Συνιστά κοινωνία, τρόπο υπάρξεως. Με φορολογικό υποκείμενο την κοινότητα. Και βέβαια θέλει κάποια υποστηλώματα. Και αυτά τα υποστηλώματα ήταν, ας πούμε, η αίσθηση του ιερού, που σήμερα δεν υπάρχει για τίποτα. Εγώ θυμάμαι, πρόλαβα παιδί, είχαμε περάσει βέβαια κατοχές και τέτοια, αλλά αν πετούσες ένα κομμάτι ψωμί, δάγκωνες λίγο ψωμί και το πετούσες, σε μαρώνανε. Τι κάνεις, πετάς ψωμί? Ήταν κάτι ιερό το ψωμί, δεν ήταν απλώς μια τροφοδοσία. Μια που λέτε για το ψωμί, θυμάμαι ένα περιστατικό που είχατε διηγηθεί στην Κρήτη, που δίνει μια διάσταση. Το έχω πει πολλές φορές και ίσως το παρακάνω, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση, μου είχε σφραγίσει. Να πω προηγουμένως αυτό που επίσης έχω πει πολλές φορές, τις διηγήσεις ενός μοναχού που ήταν στο Άγιον Όρος και ήταν από την Καπαδοκία. Και μου διηγότανε πώς γινόταν το παζάρι στο Αϊβαλί κάθε Σάββατο. Πήγαινες, λέει, και είχαν οι χωρικοί εκεί πουλάγανε τα προϊόντα τους. Και έλεγε στον έναν, δώσ' μου 2 οκάδες βούτυρο. Σου ζύγιζε αυτός 2 οκάδες και αφού ζύγιζε τις 2 οκάδες πρόσθεται άλλες 2 κουτάλες ευλογία. Του ζήτησε 20 αυγά,
σου μέτραγε 20 αυγά, πρόσθετε και 5 αυγά ευλογία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει τα 10 αυγά, τα 20 αυγά ή τα 10 κιλά, δεν ξέρω τι, είναι η ανταλλακτική μας σχέση. Πάρε 2 κουτάρες, είναι η ευλογία να σε έχω φίλο, να είμαστε φίλοι. Η ευλογία της σχέσης. Η χαρά. Ναι. Και αυτό το συνδέω με αυτό που θυμηθήκατε και επίσης το έχω πολλές φορές, θα σου πω άλλη μία, που είχαμε πάει με τη γυναίκα μου. Ήτανε ανήμερα το Πάσχα, θυμάμαι, ή τις μέρες του Πάσχα. Και ήμασταν στην Κρήτη και είχαμε πάει μια βόλτα με ένα αυτοκινητάκι που είχαμε τότε και είχαμε βγει στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε μια, ήτανε, κοβότανε η ακτή κατακόρυφα και βλέπουμε από πάνω κάτω μια αμμουδιά αριστούργημα. Ήτανε ωραία μέρα ανοιξιάτικη, πασχαλινή, και στην άκρη του μυχού αυτού του αμμουδερού που ήταν κάτω στα πόδια μας υπήρχε ένα πράγμα, δεν ξέρω, δεν βλέπουμε καλά τι είναι, με χαρτόνια, με ξύλα, ένα σαν δωματιάκι, ας πούμε, σαν σπιτάκι, πώς να το πω. Κατεβήκαμε, είχε μονοπάτι, κατεβήκαμε, φτάσαμε και πράγματι εκεί ήταν μια γυναίκα και είχε ένα σαν καφέ για τους χαμένους όπως ήμασταν εμείς. Ήταν μεσημέρι, πεινάγαμε, της λέμε, έχεις τίποτα να μας δώσεις να φάμε? Λέει, να σας φτιάξω αυγά τηγανιτά και τυράκι και ψωμί και κρασάκι. Ωραία. Έφτιαξε τα αυγά τα τηγανιτά, έβαλε και το τυρί και το ψωμί και το κρασάκι, το κρασί. Και της είπαμε, όταν τελειώσαμε, την ευχαριστήσαμε και της είπαμε να σε πληρώσουμε, τι χρωστάμε. Πήρε ένα χαρτί, έβαλε το... τι μας είχε δώσει, ξέρω... Τα αυγά. Ναι, τα αυγά, τις πατάτες, δεν ξέρω τι. Και έκανε την πρόσθεση. Της λέω, φάγαμε ψωμί, πιάμε και κρασί. Τι λες, γιέ μου, θα μου πληρώσεις άγια πράγματα το ψωμί και το κρασί? Συγκλονιστικό πραγματικό. Αυτό νομίζω πράγματι αξίζει τον κόπο να το κρατάμε στη μνήμη, ότι υπήρξε σε αυτόν τον τόπο μια κοινωνία η οποία λειτουργούσε έτσι. Λειτουργούσε με την αίσθηση της ιερότητας. Σήμερα τίποτα δεν είναι ιερό. Γι' αυτό και θέλουμε να ελέγξουμε τα πάντα, ακόμα και το φίλο του παιδιού μας. Στα πλαίσια αυτού του ατομοκεντρισμού του διάχυτου, πόσο μπροστά από την εποχή μας ακούγεται η περίφημη ρίση του Αγίου Βασιλείου «Αλλήλων εισόδουλη, αλλήλων κύριοι»? Δεν έχω να πω σχόλιο. Είναι πραγματικά ένα κορυφαίο, μια κορυφαία έκφραση, πάρα πολύ σημαντική. Η ύπαρξη του πατέρα και της μητέρας, κύριε Ναρά, πόσο βοηθάει ένα παιδί να ψηλαφίσει και να διαμορφώσει την αυτοεικόνα του, την ταυτότητά του? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και έχουν γραφτεί μελέτες και αναλύσεις πάρα πολύ. Νομίζω δεν μπορεί να υποταχθεί εύκολα σε διατύπωση, είναι θέμα εμπειρίας. Θα σας έλεγα ότι εγώ είχα μια πολύ οδυνηρή εμπειρία στη ζωή μου, πολύ νωρίς. Έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 4 ετών. Όλο το σχολείο το τελείωσα παίρνοντας κάθε χρόνο ένα ενδεικτικό το οποίο έλεγε «Ο Χρήστος Γιαναράς του Σπυρίδωνος, ετών τόσο, πατρός ορφανός», και συνέχισε το κείμενο του ενδεικτικού. Αυτό το «πατρός ορφανός» δεν μπορώ να πω τότε ότι με ενοχλούσε ή με... Άρχισα πολύ να καταλάβω ότι σήκωνα ένα βάρος. Ήταν ένα βάρος το οποίο δεν μείωνε κάτι, πώς να το πω, στις αξιολογήσεις της ζωής, αλλά ήταν πάντως κάτι ήταν μια απουσία. Λοιπόν, η πατρότητα και η ιεότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για λόγους που δεν μπορούμε να τους κάνουμε ιδεολογία. Δεν υπάρχει πρέπει, δεν υπάρχει
και η αποτυχία ακόμα, γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα στα παιδιά τους ή τα κακοποιούν ή δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να το καταλογίσω ως σε επίπεδο συμπεριφοράς. Θα το αναγάγω σε επίπεδο αποτυχίας, δηλαδή ασθένειας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει να αφαιρθεί στο παιδί του, κάτι φταίει. Αυτό θα ήθελα να επιμείνω και νομίζω ότι η υιοθεσία που έχει εφευρεθεί τώρα με έναν τρόπο εντελώς χυδαίο για να ικανοποιήσει κάποιο βίτσιο, όπως είναι ένα βίτσιο η ομοφιλοφιλία, είναι ένα βίτσιο και το ομοφιλόφιλος να έχει παιδί. Χειρότερο βίτσιο, γιατί υπάρχει και θύμα εδώ. Αλλά αυτά δύσκολα συζητούνται και εκτίθενται εάν δεν υπάρχει μια συνάντηση ευαισθησιών, αν δεν έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες. Αν εσύ νομίζεις ότι έχεις πατέρα επειδή σου έτυχε ένας χωροφύλακας, δεν θα καταλάβεις ποτέ τι θα πει μητρική αγάπη, μητρική πατρική αγάπη, πατρική φροντίδα, πατρική παρουσία. Ναι. Η μητρική αντίστοιχα. Εγώ θυμάμαι τι μου έχει μείνει τώρα από βρέφος, γιατί όταν πέθανε ο πατέρας μου ήταν 4 ετών. Και θυμάμαι που περίμενα πίσω από το παράθυρο του σπιτιού να ακούσω τα τακούνια της μητέρας μου που ερχόταν, η οποία έτρεχε για τις γραφειοκρατίες που ακολουθούν ένα θάνατο, και περίμενα να ακούσω τα τακούνια της που ερχόταν. Αυτό δεν λέγεται, δεν ορίζεται, δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι είναι όμως εξοργιστικό να αγνοείται και να